Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, πριν ξεκινήσω, θέλω να κάνω μία παρατήρηση από τη διαδικασία, γιατί παρακολουθώ τόσο ώρα και τους συναδέλφους από τους φορείς και θέλω να εκφράσω έναν προβληματισμό, πραγματικά. Είπατε για σεβασμό στον χρόνο. Ο χρόνος καταγράφεται, να ξέρετε. Εντάξει, εντάξει. Ο χρόνος, λοιπόν, είπατε για σεβασμό στον χρόνο, αλλά επειδή θέλουμε κι εμείς να εκφράσουμε μία σειρά ζητήματα που αφορούν την ίδια μας τη ζωή, δεν ξέρω κατά πόσο εσείς σέβεστε αυτά τα προβλήματα και τους προβληματισμούς και τι τύχη θα έχουν με τρία λεπτά, λεπτά που έχουμε να τα εκφράσουν. Πολλοί δεν προλαβαίνουν να τα εκφράσουν κιόλας και βγαίνουν, κατεβαίνουν κάτω, μη έχοντας. Ναι, να σας τα δώσω. Θα σας τα δώσω. Λοιπόν, θέλω όμως, ξέρετε, αυτό δείχνει και την τύχη. Προβληματιζόμαστε για την τύχη που θα έχουν τα αιτήματα και την αντιμετώπιση που θα έχουν τα αιτήματα που βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δείχνει δηλαδή και την αντιμετώπιση της περιφέρειας απέναντι σε αυτούς τους φορείς που εκπροσωπούμε χιλιάδες. Εμείς, σαν Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδος, εκπροσωπούμε χιλιάδες εργαζόμενους και το σύνθημα που γεννήθηκε στους δρόμους ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ζούμε με πάρα πολλές εκφάνσεις καθημερινά από την ώρα που ξυπνάμε, πάμε για δουλειά μέχρι και που γυρίζουμε στις γειτονιές μας. Δύο ζητήματα θέλουμε να θέσουμε που η περιφέρεια εμπλέκεται είτε άμεσα είτε έμεσα. Και θα κρυθούμε όλοι το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά θα οξυνθεί η αντιπαράθεση και από τα συνδικάτα τα δικά μας, αλλά και από άλλους το επόμενο διάστημα. Και θα κρυθούμε όλοι και εσείς από τη θέση που θα πάρουμε, από ποια πλευρά θα σταθούμε. Και εκεί που άμεσα και που έμεσα εμπλέκεται η περιφέρεια, αλλά και εκεί που δεν εμπλέκεται, δεν μπορεί να λέει κανένας σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μπορεί να ασκήσει επιρροή αν νοιάζεται για να λυθούν τα ζητήματα. Δύο είναι τα ζητήματα που μας καίνε. Θα μιλήσω για το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής στο χώρο εδώ. Το ένα, η Κόσκο, η οποία πήρε τον ΟΛΠ και έχει έρθει εδώ και είναι αυτό που λέμε τα κέρδη. Νόμος είναι, πως λέμε εμείς, το δίκαιο του εργάτη. Η Κόσκο λέει: νόμος είναι τα κέρδη μου και ότι όλα υποτάσσονται σε αυτά. Και δυστυχώς η πολιτεία υποτάσσει όλη την πολιτική της κάτω από αυτό. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο καίει χιλιάδες οικογένειες. Η χρήση της ναυπηγοεπισκευής, όπου η Κόσκο λέει: εγώ δεν βγάζω πολλά λεφτά από την ναυπηγοεπισκευή, δεν πάνε να ζουν 15, 10.000, 20.000 άμεσα και έμεσα εργαζόμενοι. Εγώ θέλω car terminal, γιατί από εκεί θα οικονομήσω. Με λιγότερους εργαζόμενους δεν έχει σημασία. Είναι η ανάπτυξη και για ποιον, που λέμε πάρα πολλές φορές. Εδώ λοιπόν θα δοθεί μάχη για το κομμάτι εδώ στο Κερατσίνι, που θέλει να μετατραπεί από ναυπηγοστατική χρήση σε car terminal, για να μην αλλάξει χρήση το επόμενο διάστημα. Και η περιφέρεια πρέπει να πάρει θέση, γιατί και οι μελέτες γίνονται εκεί, και εγκαίνια γίνονται και φιέστες γίνονται. Το δεύτερο ζήτημα. Στην ναυπηγοεπισκευή χιλιάδες εργαζόμενοι. Στο λιμάνι εδώ που ξεκινάει από το Πέραμα, Σαλαμίνα, φτάνει Κερατσίνη μέχρι Πειραιά. ΟΛΠ, λιμενεργάτες, χιλιάδες λιμενεργάτες. Μέσα από τα όρια του λιμανιού και μέσα, πλήρη ένταση εργασίας. Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο φτιάχτηκε και είναι πολύ καλό, αλλά είναι ορφανό από προσωπικό. Και ένα που διεκδικούμε και πρόσφατα πήραμε και απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος. Ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο είχε λειτουργήσει εν μέρη ως κέντρο υγείας παλιότερα, να ξαναγίνει κέντρο υγείας με προσανατολισμό. Εξοπλισμένο βέβαια με ό,τι υποδομές χρειάζονται, ασθενοφόρα, απεινιδωτές κτλ., για να καλύπτει αυτό το τεράστιο παραγωγικό αντικείμενο και τους εργαζόμενους, επαναλαμβάνω, σε υψηλή ένταση εργασίας καθημερινά, 24 ώρες βάσεως, 7 μέρες τη βδομάδα, να τους καλύπτει για ζητήματα άμεσων βοηθειών, πρώτων βοηθειών κτλ. Εργατικού ατυχήματος, αλλά και τους χιλιάδες πολίτες που εμείς οι ίδιοι είμαστε, δηλαδή, γιατί εδώ μένουμε, εδώ δουλεύουμε, εκτός της ζώνης του λιμανιού. Εδώ είναι ζητήματα που το επόμενο διάστημα πραγματικά θα δοθεί μάχη για να φτιαχτεί το κέντρο υγείας Περάματος και να επανδοθεί και αυτό, και όπως και του Κερατσίνιου, και για το ζήτημα της χρήσης στην ναυπηγοεπισκευή. Δεν θα κάτσουμε. Μάλιστα, σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν χώροι παγκοσμίως για ναυπηγοεπισκευή, από εκεί που φάγαμε 10 χρόνια ανεργία και να μην πω τι ζήσαμε, τώρα που έχει δουλειά και γίνεται χαμός, να ξαναπάμε στην ανεργία ή να ψάχνουμε να αλλάξουμε δουλειά. Πολύ απλά, γιατί οι χώροι πρέπει να υποταχθούν στην κερδοφορία της Κόσκο, να κονομάει από το car terminal. Αυτά, το επόμενο διάστημα θα κριθεί ο καθένας με ποιανού το μέρος είναι, δηλαδή αν θα είναι με τη μεριά των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων ή με τις ζωές του απλού λαού και των εργαζομένων. Και με βάση αυτό,